Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο, τι να σας πω, είναι βιντεάρα. Είναι must see. Είναι ένα βίντεο που πρέπει να το δούμε όλοι. Γιατί ακριβώς πιάνει μια ιστορία, μια απορία, όλα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε κυρίως σε αυτό το κανάλι. Τον αρκισμό, την επικινδυνότητα, την αδιόρατη βία, τη ψυχική βία, τη σωματική βία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μία κοπέλα μου έστειλε ένα email. Εδώ και πολύ καιρό μου έχει στείλει αυτό το email. Ένα λεπτό να το βρούμε το πρώτο email που μου έχει στείλει. Της απάντησα και δεν με άκουσε. Δεν με άκουσε. Και τώρα μου στέλνει διάφορα, τα οποία δυστυχώς με βγάζουν σωστή. Εγώ δεν θέλω να με βγάλω σωστή. Δεν θέλω να με βγάλω σωστή. Με τίποτα. Με τίποτα. Λοιπόν, το αρχικό mail της κοπέλας ήρθε πριν κάποιους μήνες. Εντάξει, και γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα ήθελα να σου μεταφέρω ένα θέμα που έχει προκύψει και θέλω τη γνώμη σου. Γνώρισα έναν άνθρωπο μέσα από το Facebook. Μου έκανε εντύπωση ότι φαινόταν ένας άνθρωπος που ήταν ευσεβής και θρίσκος. Και μου εξηγεί για ποιο λόγο της φάνηκε αυτό, αλλά δεν θα πω τις λεπτομέρειες για να την προστατεύσω. Προστατεύσω την, την ταυτότητά της και να προστατεύσω και την ασφάλειά της είδε κάποια post, κάποιες αναρτήσεις του στο facebook που έδειχνε ρε παιδί μου ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ή το ευσεβής και το ένας θρισκός άνθρωπος. Κι έτσι όταν μου έστειλε μήνυμα είπα να απαντήσω. Δεν μείναμε όμως το μήνυμα, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Και στο τηλέφωνο μου εξέφρασε τα θρησκευτικά του πιστεύω και είδα πως είχαμε κοινά. Άρα τα κοινά σας ήταν τα θρησκευτικά σας, πιστεύω. Μετά από λίγες μέρες βγήκαμε. Ωστόσο, θέλω να συμπληρώσω πως μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου μίλησε ο πνευματικός του. Ο πνευματικός κάποιου είναι ο παπάς τον οποίο εξομολογείται. Δηλαδή την πήρε τηλέφωνο να της μιλήσει και της μίλησε και ο πνευματικός του. Ήταν ο wingman του ο πνευματικός του. Ο wingman είναι όταν κάποιος άντρας συνοδεύει έναν άλλον άνδρα και να βγουν έξω και του κάνει συμπαράσταση ώστε να βρει γυναίκα. Wingman. Ψάξτε το στα αγγλικά wingman. Μάλιστα. Άρα προτού βρεθούν από κοντά, την πήρε τηλέφωνο και του μίλησε και ο πνευματικός του... Αφού βγήκαμε, του είπα εγώ πως ακόμη δεν έχει βγει το διαζύγιο μου, αναμένεται. Και πως έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με τον πρώην σύζυγό μου και πως μπαινοβγαίνει και στο σπίτι μου γιατί έχουμε και τρία παιδιά. Το σκέφτηκε καλά αυτό που του είπα και μου είπε, μου έστειλε σε μήνυμα πως δεν μπορούμε να το δούμε μεταξύ μας γιατί δεν έχει ευλογία από το πνευματικό του επειδή ακόμη εκκρεμεί το διαζύγιο. Δηλαδή, ο πνευματικό του δεν του έδινε ευλογία να κάνει σχέση, δεν τον άφηνε δηλαδή να κάνει σχέση. Του έλεγε: Δεν σου το ευλογώ να κάνει σχέση. Είναι αμαρτία να κάνει σχέση, επειδή ακόμη δεν έχει βγει το διαζύγιο τη κοπέλα. Το οποίο σημειώστε πω ήταν τροχιοδρομημένο. Το δέχτηκα, αν και το θεώρησα αυστηρό και άδικο από τη μεριά του, γιατί ο δικό μου πνευματικό, α, έχει και εσύ πνευματικό. Γιατί ο δικό μου πνευματικό μου έχει πει πως αφού θα το πάρω το διαζύγιο, μπορώ να προχωρήσω σε σχέση. Άλλωστε και ο πρώην άνδρα μου και μοιχεία έκανε και δεν μου το έδινε το διαζύγιο. Δηλαδή, σε απάντησε ο πρώην άνδρα σου και μετά σε δυσκόλευε και με το να πάρει το διαζύγιο. Ο δικό ο πνευματικό ήταν πιο προοδευτικό. Ο δικό σου ο παπάς, παπά, τον οποίο εξομολογήσει. Ο πνευματικό, είπαμε, είναι ο ιερέα, στον οποίο εξομολογείται κάποιο που είναι θρήσκο. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώ. Πώς το ακούς όλο αυτό που συμβαίνει. Και επιπλέον ήθελα να σου πω, ακούστε εδώ γίνεται juicy, γιατί εδώ φανερώνεται η ψυχοπαθολογική έλξη. Η λέξη juicy στα αγγλικά σημαίνει ζουμερό. Εδώ από 8 παραπάνω ζουμί το θέμα. Ενώ δεν μου πολύ άρεσε σαν άνδρας, αλλά αυτά που μου είπες στο ραντεβού με ενθουσίασαν. Την ενθουσίασε η τη θρησκευτικότητα του δηλαδή. Και είπα να τη δω την περίπτωση γιατί μπορεί να με κερδίσει στο μέλλον, είπα. Γιατί εσύ λες και στα βίντεο σου να αποφεύγουμε τον κεραυνοβολό έρωτα. Όμω! Εδώ ξεκινάει η ψυχοπαθολογική έλξη. Μετά από αυτό το απογορευτικό που μου έβαλε, ένιωσα έλξη και συνέστημα δικία μπορώ να πω. Είναι ψυχοπαθολογική έλξη που ένιωσε. Άκου. Το συναντά από κοντά. Δεν σου πολύ αρέσει σαν άνδρα. Σου αρέσουν αυτά που λέει ότι και καλά είσαστε και δυο θρησκοί. Εν τω μεταξύ δεν σημαίνει ότι ό,τι δηλώσει είσαι μ? και ότι όποιο δηλώνει θρήσκο είναι και ε, όντω θρήσκο ή έχει υγιή προσωπικότητα και δεν είναι επικίνδυνο να σε κακοποιήσει ψυχικά. Ξέρετε πόσε πολλέ κακοποίησει έχουν γίνει από παπάδε, όχι απλώ θρήσκου. Όλων των Εκκλησίων. Όμω, μετά από αυτό το απογορευτικό που μου έβαλε, ένιωσα έλξη και συνέστημα αδικία μπορώ να πω, αλλά και έλξη. Ενώ, όπω σου έγραψα πιο πάνω, σαν άνδρα δεν μπορώ να πω πώ μου άρεσε ιδιαίτερα. Στο τελευταίο βιντεάκι, σου λες πω λόγω του τραυματία μπορεί να συμβεί. Εννοείζω λόγω του τραυματικού δεσήματο. Ναι. Λόγω του τραυματικού δεσήματο. Λόγω του trauma bonding λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι σε μέσω του τραύματος που σου προκαλεί αυτή η απαγόρευση και η απόρριψη, στην ουσία σε απέρριψε. Σου είπε ο πνευματικός μου και εγώ αποφασίσαμε πως δεν μας κάνεις για σχέση γιατί ακόμη δεν έχει βγει το διαζύγιο σου. Μπορεί να συμβεί λόγω του τραυματικού δεσίματος. Υπάρχει περίπτωση να μου συμβαίνει και εμένα. Νιώθω πω κόλλησα μαζί του μετά το όχι του. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και πριν εγώ τη απάντησα, ψυχοπαθολογική έλξη με κεφαλαία. Τη έγραψα μακριά, κάμποσα θαυμαστικά και τη έστειλα το link από το βίντεο. Τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη και γιατί είναι ανησυχητικό σε ένα κεραυνοβόλο έρωτα. Αυτό το βίντεο, αν το κάνετε, search τον τίτλο του στο YouTube, θα σα το βγάλει. Δεν σε απάντησα αμέσω, άργησα κιόλα να σε απαντήσω. Και σήμερα Έρχεται μήνυμα. Αγαπημένη μου, θέκλα σε χαιρετώ και σε αγαπώ βαθιά. Ευχαριστώ. Έχω λιώσει όλα τα βιντεάκια σου. Με έχει βοηθήσει πολύ. Μπαίνω στο θέμα. Αφορά τον άνθρωπο που πριν αρκετού μήνε σου είχα γράψει και είπες μακριά. Εγώ έλεγα. Ποιο άκουγε, κανένας. Όμως για κάποιο λόγο μπαινόβγαινε στη ζωή μου με μια καλημέρα και εγώ το ίδιο από την πλευρά μου, ώσπου κάποια στιγμή μου εξέφρασε το πάθος του το ερωτικό για μένα και μου είπε κάποιους λόγους για τους οποίους πρέπει να μείνουμε μακριά. Τη σου είπε δηλαδή ότι σε θέλει, αλλά για τους λόγους τους γνωστούς, ότι δεν έχεις πάρει ακόμη το διαζύγιο και δεν δίνει ευλογίο ο πνευματικός, πρέπει να μείνετε μακριά. Εγώ προχώρησα στο να συναντηθώ μαζί του. Και όταν συναντήθηκα μαζί του... μου είπε ένα σωρό πράγματα που με έκανα να πέσω από τα σύννεφα. Και μου λέει εδώ τα πράγματα που τη είπε που τον έκανα να πέσει από τα, σύν, από τα σύννεφα. Και της είπε και κάποια πράγματα τα οποία αυτή πήγε και ρώτησε το πνευματικό της για αυτά τα πράγματα. Εγώ από όσα διάβασα από αυτά που της είπε... Βλέπω ότι υπάρχει και μια τάση προς την παράνοια από αυτά που της είπε. Ένας παρανοϊκός ιδεασμός, δηλαδή σκέψεις χωρίς λογική, παράλογες υπεπιθύσεις και τέτοια. Απλώς δεν διαβάζω ξανά τις λεπτομέρειες επειδή δεν θέλω να προδώσω έναν Δεν σου κρύβω πως τον έχω ερωτευτεί. Όμως έχει παντού κόκκινες σημαίες. Τι να κάνω! Τρία θαυμαστικά, τέσσερα. Όλοι οι μαλάκες σε μένα θα πέσουν. Όχι, πέφτουν και σε εμά. Μην ανησυχεί. <laughs> έχει πάρα πολλούς, οπότε πέφτουν σε όλους. Ο Θεός να σε έχει καλά και ένα και τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ. Και της απάντησα κι εγώ. Της φιλενάδας αυτής. Ένα λεπτό να τα βρούμε, Λάκη. Θα τα βρούμε τώρα, τώρα θα τα βρούμε. Τώρα, τώρα. Θα βρούμε τι της έστειλα και τι μου έστειλε. Γιατί προσπαθώ να τα βρω από το iPad, αλλά από το κινητό φαίνονται καλύτερα. Τις γράφω κι εγώ. Τη λέω, εσύ φτες που δεν με άκουσες. Μπαινό στη ζωή σου επειδή τον άφησες. Δεν μπαινόβγαινε βγαίνει τυχαία ένας άνθρωπος στη ζωή μας. Αλλά το καταλάβουμε αυτό που ρωτήσαμε να μάθουμε ότι δεν μας κάνει, είναι επικίνδυνος ο άλλος, πρέπει να φύγουμε από εκεί. Όταν μας γράφει η ψυχολόγος, την οποία στείλαμε email, ψυχοπαθολογική έλξη με κεφαλαία, και από κάτω μακριά με θαυμαστικά και μας θέλει και βίτιο να δούμε, δεν τον αφήνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ένα λεπτό και θα τα βρω. Ναι, Θεκλά μου, μου γράφει, ξέρω ότι φταίω. Έτσι όμως όπως παρουσιάστηκε, έλεγε όσα ήθελα να ακούσω και λόγω της ανάγκης μπήκα κι εγώ στο τρυπάκι. Και έχεις δίκιο. Σκέφτηκαν μπορεί και να είναι αληθινό. Έχουμε κοινά, χωρισμένοι κι δυο, έχουμε παιδιά, πνευματικό. Του πού στη λέω, τουλάχιστον δεν θα με απατήσει όπως έκανε ο άντρας μου αφού έχει πνευματικό. Και μετά μου ξεφούρνησε όλα αυτά που σου έγραψα και ανησύχησες. Έχω πάρει απόσταση τώρα για να φύγω και συναισθηματικά από αυτόν. Οπότε θα ανατρέξω σε τα βιντεάκια σου για να βοηθηθώ. Πάντως, αν επέστρεφε καθαρός από όλα να μην έβλεπα την περίπτωση ξανά, πιστεύεις είναι ενάρκησος? Και τις γράφω εγώ. Είναι κάρα τοξικός και κάρα και επικίνδυνος μακριά, με κεφαλαία πάλι. Την επικίνδυνότητα την είπα επειδή ανέφερε η κοπέλα στο γράμμα της πράγματα τα οποία δεν έχω διαβάσει για έμμονες ιδέες και παράλογες ιδέες που είχε ο άνθρωπος αυτός, πράγματα τα οποία δείχνουν ότι έχει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα, τα οποία αντί να πάει στο ψυχίατρο να τα επιλύσει, πάει στο πνευματικό. Και ο πνευματικός αντί να τον στείλει στο ψυχίατρο, του λέει να κάνει σχέση μόνο αν η κοπέλα έχει διαζύγιο και φαντάζομαι θα του πει κιόλα να κάνουν σεξ μόνο άμα παντρευτεί και μετά η κοπέλα. Ο άνθρωπο αυτό θέλει επιγόντω ψυχίατρο, όχι ψυχολόγο, ψυχίατρο. Μου λέει, Επειδή δεν ήταν κακοποιητικό όπω ο πρώην άνδρα μου, νόμιζα πω δεν ήταν άρχιστο και πω ήταν θύμα. Εντάξει, Θεκλά, μου θα ακούσω αυτή τη φορά, σε υπερευχαριστώ. Ιστερόγραφο. Επικίνδυνο όμω γιατί το λε. Σε ρωτάω γιατί νιώθω χαζή που δεν καταλαβαίνω το λόγο και συγγνώμη που σε ενοχλώ. Και εγώ τη είπα, θα σου φτιάξω ένα βίντεο. Και σε φτιάχνω εδώ αυτό το βίντεο, και θέλω να σας α, πω και κάτι. Χθε το βράδυ άκουγα από ένα πολύ ωραίο podcast. Υπάρχει μια κοπέλα, η Αθηνά, η οποία έχει ένα εξαιρετικό podcast που έχει τίτλο Μέχρι θανάτου. Η Αθηνά η κοπέλα είναι αυτή που έχει το podcast. Ένα λεπτό, μου φαίνεται και το όνομα τη Αθηνά ποιο είναι, για να την πούμε ακριβώ με το όνομά τη την κοπέλα. Δεν λέει το επιθετό τη. Α, Αθηνά Σαμαρά. Η Αθηνά Σαμαρά έχει αυτό το πολύ ωραίο podcast. Σας δείχνω τώρα την, το εικονίδιο του podcast. Μ' αρέσει πάρα πολύ το podcast της Αθηνάς, το παρακολουθώ τακτικά. Ευχαριστώ πολύ και δημοσίως τη φίλη μου τη Ρούλα Τεστράτου που μου το συνέστησε γιατί είναι ένα podcast το οποίο η Αθηνά αφηγείται αληθινά εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μου αρέσει πολύ η γραφή της, ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζει την ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται την ιστορία και μαθαίνω πολλά πράγματα. Χθε το βράδυ λοιπόν άκουγα το επεισόδιο που έβγαλε η Αθηνά Σαμαρά στο podcast της «Μέχρι θανάτου» με τίτλο «Η γαριφαλιά ψαράκου». Θυμάστε τη γαριφαλιά. Η γαριφαλιά λέει, αφιέρωσε την ενήλικη ζωή της στο διάβασμα και τις σπουδές της, γιατί ήθελε να πετύχει και να προοδεύσει. Το καλοκαίρι του 2021 ήταν οι πρώτες της διακοπές. Αυτές θα είναι και οι τελευταίες της, γιατί έτσι αποφάσισε εκείνος. Εκείνος που την καταδίκασε στην ανυπαρξία για την πιο ασήμαντη αφορμή. Και στο τέλος αυτού του podcast έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι, τραγούδι επιλόγου, με τίτλο «Τραγουδάμε χωρίς φόβο, θηλυκότητες της ανοιχτή ορχήστρας». Λοιπόν, στο podcast αυτό, με θέμα τη δολοφονία της γαριφαλιάς Ψαράκου από το σύντροφό τη. περιγράφει η Αθηνά Σαμαρά, η κοπέλα που έχει το podcast «Μέχρι θανάτου», αν περιγράφει ότι ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο υποστήριξε ότι ήταν ψυχικά πάσχον και θεώρησε ότι οι δικαιολογίε που έφερε στο δικαστήριο, οι διαγνώσει που ισχυρίστηκε πως είχε, ότι ήταν ελαφρυντικές για το έγκλημα που διέπραξε. Την κοπέλα, όπως αποφάνθηκαν οι ιατροδικαστές, τη σκότωσε χτυπώντας την, την έφερε σε λιπόθυμη κατάσταση από χτυπήματα με θλόν όργανο στο κεφάλι, ίσως με μπουνιές ή κλωτσιές, και μετά λέει την έσυρε στους βράχους και την έριξε μέσα στη θάλασσα όπου πνίγηκε από τη θάλασσα. Δηλαδή ήταν ζωντανή, ήταν λιπόθυμη, αλλά ζωντανή όταν την έριξε στη θάλασσα από εκεί ψηλά στα βράχια. Και αυτός ο τύπος περιέγραφε ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και είχε πει στη μακαρίτησα τη γαριφαλιά να του λέει το δρόμο από τον GPS. Είχε αυτή τον GPS στο κινητό της και του λέγε το δρόμο. Και λέει σε κάποια φάση του πελάθος στροφή, ενώ μεταξύ αυτό έχει συμβεί άπειρε φορές σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και γενικά οι χάρτε στο κινητό σε κάποιε περιοχέ, όπω κάποια νησιά, όπω το νησί που βρισκόντουσαν αυτοί, ή κάποιε περιοχέ τη Κύπρου, έτσι πολύ ιδιαίτερε και πολύ απομονωμένε, δεν δουλεύουν και πολύ καλά οι χάρτε. Εγώ που του βλέπω μόνοι μου του χάρτε και του ακούω μόνοι μου του χάρτε, πολλέ φορέ έχω χαθεί ενώ έχω εξαιρετικά καλό προσανατολισμό. Γιατί μπορεί όταν είχε καταγραφεί στο Google Maps μια διαδρομή να έχει αλλάξει η τοπογραφία, να έχει αλλάξει η διαδρομή έκτοτε. Δεν είναι πάντοτε ενημερωμένοι οι χάρτε. Και ούτε σημαίνει ότι άμα χαθεί ένα άνθρωπο ή ένα ζευγάρι όταν οδηγούν για να πάνε σε μια παραλία, ότι είναι το τέλο του κόσμου. Γι' αυτόν όμω ήταν το τέλο του κόσμου, έγινε έξαλλο. Θύμωσε μαζί της επειδή λέει και είπε στο δικαστήριο αυτός ότι αυτή ε, αντί να κοιτάει τους χάρτες και να του λέει τη διαδρομή έστειλε μηνύματα στο κινητό τη και έκανε άλλα πράγματα και δεν του έδινε σημασία. Είχε μέσα στο μυαλό του κάποιες πεπιθήσεις καταφανώς λανθασμένες πεπιθήσεις για το ότι η κοπέλα αυτή του έκανε πράγματα που δεν του έκανε. Άμα ακούσετε το podcast θα τα ακούσετε. Και ισχυρίζεται αυτός ο τύπος, ο οποίος καταδικάστηκε για το φόνο της κοπέλας, ισχυρίζεται αυτός ο τύπος ότι όταν ήταν φοιτητή, ε, είχε περάσει μια περίοδο που είχε ένα ψυχολογικό πρόβλημα και εκείνη την περίοδο που είχε το ψυχολογικό πρόβλημα κλείστηκε μέσα στο σπίτι, δεν έβγαινε από το σπίτι και πήγε σε ένα ψυχίατρο ο οποίος λέει τον διέγνωσε με διπολική διαταραχή και δεν δέχτηκε τότε να πάρει τα φαρμακά του γιατί είχε μια έμμονη ιδέα ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν εναντίον του κλπ. Και λοιπά, και, λοιπά... και γι' αυτό το λόγο δεν πήρε τα φάρμακα. Και είπε μετά, κατέθεσε μετά στο δικαστήριο ότι επισκέφτηκε ψυχίατρο ξανά λίγο διάστημα πριν να διαπράξει το φόνο και ότι αυτός του είχε δώσει κάποια φάρμακα τα οποία δεν ξέρω αν τα έπαιρνε ή αν δεν τα έπαιρνε. Το δικαστήριο θεώρησε ότι οι και οι καταθέσει των ειδικών σε σχέση με τη διάγνωση του και τη ψυχική του κατάσταση και αν όντω είχε διπολική διαταραχή, δεν ήταν επαρκή ούτω ώστε να λειτουργήσουν ω ελαφρυντικά. Δεν ξέρω αν ο δολοφόνο τη της, της σα τη ήταν διπολικό. Αυτό που ξέρω πολύ καλά όμω είναι ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια ψυχοτική διαταραχή η διπολική διαταραχή συγκαταλέγεται σε κάποιες μορφές της στις ψυχωτικές Γιατί κατά τη διάρκεια της μανίας μπορεί κάποιος να έχει ψυχωτικό επεισόδιο. Η διπολική διαταραχή, όταν ο άνθρωπος επισκέφτεται το ψυχίατρο του και παίρνει τη φαρμακευτική του θεραπεία συστηματικά και έχει συστηματικά συνεργασία με τον ψυχίατρό του και με τον ψυχολόγο του, μπορεί να ζήσει μία καθόλα φυσιολογική ζωή και να μην είναι επικίνδυνος ούτε προς τον εαυτό του, ούτε προς τους άλλους. Εντάξει? Όμως, εάν ένας άνθρωπος βιώνει ένα ψυχοτικό επεισόδιο ή έχει μια ψυχοτική διαταραχή, όταν λέμε ψυχοτική διαταραχή, εννοούμε να έχει σχίσμα με την πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που βιώνει μία, ένα ψυχοτικό επεισόδιο, βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν, ακούει φωνές που δεν υπάρχουν και είναι πεπισμένος ότι για παράδειγμα τον κυνηγούν, ότι για παράδειγμα γίνονται συνωμοσίες εναντίον του, ότι θέλουν να το σκοτώσουν οι κατάσκοποι και διάφορα άλλα παράλογα πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα τα ψυχωτικά, και μπορεί μια ψυχοτική διαταραχή να είναι και drug induced. Drug induced psychosis είναι ένα όρο ο οποίος περιγράφει μια ψυχοτική διαταραχή που έχει προκληθεί από κατάχρηση ουσιών. Δεν γνωρίζω τίποτα για τη συγκεκριμένη δίκη στο συγκεκριμένο φόνο, ούτε για το ιστορικό του συγκεκριμένου δολοφόνου. Αυτό το, οποίο, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο είναι ότι δεν υπήρχε επίσημη διάγνωση με βάση την οποία να υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν πρέπει με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, μα με τίποτε να παίρνουμε στα χαλαρά και στο αστείο όταν ο άλλος που γνωρίζουμε έρχεται και λέει εγώ είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, Είμαι ένας πολύ πιστός άνθρωπος, κάνω ό,τι μου λέει ο πνευματικός μου, είμαι θρήσκος, πάω στην εκκλησία και να θεωρούμε αυτόματα ότι εφόσον είναι θρήσκος, εφόσον εξομολογείται, εφόσον πάει στην εκκλησία, σημαίνει ότι δεν είναι ενάρκησος, ότι δεν είναι εν δυνάμει και ότι δεν είναι επικίνδυνος. οποιοσδήποτε άνθρωπος πιστεύει σε παράλογα πράγματα, οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει κάποιες ιδέες που σας τις λέει και τις ακούτε και δεν σας φαίνονται ότι είναι βασισμένες στη ρεαλιστική πραγματικότητα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί, δεν λέω σίγουρα, μπορεί να έχει κάποια ψυχοτική διαταραχή και πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ψυχίατρο και όχι σε πνευματικό. Αν κάποιο θέλει να πηγαίνει στο πνευματικό, δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Είτε είναι κάποιο που έχει κάποια ψυχική διαταραχή ή όχι, ή είναι κάποιο που έχει κάποια ψυχοτική διαταραχή ή όχι. Δικαίωμά του. Και κάποιο μπορεί να πει: Εγώ θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία. Θέλω να έχω πνευματικό. Θέλω να ακολουθώ τα μυστήρια τη εκκλησία. Θέλω να εξομολογούμε. Για θέματα ψυχική υγεία όμω. Δεν παίρνουμε συμβουλές από το πνευματικό και υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι άνθρωποι και πρώτοι από όλου παρενούν τους ανθρώπους που τους εξομολογούνται τι σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους να πάνε σε ένα ψυχολόγο ή σε ένα ψυχίατρο. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που ήρθα σε επαφή με ψυχίατρο ήταν όταν ήμουνα Ήμουνα στο δημοτικό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια τάξη ήμουν, όταν ο πατέρας μου πήγε μαζί με έναν άνθρωπο, ένα πνευματικό παιδί του, πήγαν μαζί σε μια άλλη πόλη, δεν είχε στην πόλη μας τότε ψυχίατρο, για να επισκεφτεί το πνευματικό παιδί του, το ψυχίατρο. Και θυμάμαι, δεν είχα πάει εγώ στον ψυχίατρο, ήρθα σε επαφή με την ιδέα ή με την. Ε, α, έμαθα για πρώτη φορά πω υπάρχει ένα γιατρό που λέγεται ψυχίατρο. Γιατί μα είχαν βάλει στο αυτοκίνητο, ήταν το πνευματικό παιδί του πατέρα μου, ο πατέρα μου και η μάνα μου, ο αδερφό μου και εγώ, μα άφησαν στο σπίτι του θείου μου και οδήγησαν και οι τρει μαζί, οδηγούσε ο πατέρα μου και πήγαν και οι τρει μαζί στη Λεμεσό για να δει το ψυχίατρο. Και ο άνθρωπο εκείνο, εκείνη τη μέρα ήταν με ένα τσιρότο στο μέτωπο. Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Προφανώς είχε κάνει κάποια απόπειρα. Και τον άνθρωπο εκείνο το γνωρίζω μέχρι σήμερα και έχει μια καθόλα φυσιολογική ζωή. Γιατί πήγε στο ψυχίατρο, δεν ξέρω τι διάγνωση είχε ο άνθρωπο, ούτε το ρώτησα ποτέ. Γιατί δεν με αφορά, δεν ήταν θεραπευόμενο μου ποτέ. Ήταν ένα άνθρωπο που ζούσε στο περιβάλλον μου έχει μια κανονικότητα τη ζωή, έχει κάνει παιδιά και εγγόνια και είναι μια χαρά γιατί ο άνθρωπο πάει στο ψυχιατρό του και παίρνει τη θεραπεία του. Πάει και στο πνευματικό του. Όμω για θέματα ψυχική υγεία συμβουλεύεται πρωτίστω στο ψυχιατρό του. Πάρα πολύ προσοχή πρέπει να έχουμε όλοι και όσον αφορά σε ψυχωτικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν ότι ίσως υπάρχει κάποια ψυχοτική διαταραχή. Πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή σε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως θεάρεστοι και θρίσκη και της εκκλησίας και εξομολογούμενοι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι αν κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο μαζί με το πνευματικό του για να μας πούν πώς να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να μα λέει ο πνευματικό μα πώς να ζήσουμε στη ζωή μα. Η δουλειά του πνευματικού είναι να πάμε να εξομολογηθούμε τι αμαρτίες μα όσοι είμαστε θρήσκοι και επειδή ακριβώ ο πνευματικό έχει το χρήσμα του εξομολόγου να μα διαβάσει την ευχή και να συγχωρέσει ο Θεό τι αμαρτίε μα με βάση τα πιστεύω των θρήσκων Ορθόδοξων Χριστιανών. Εντάξει, αυτό είναι ο ρόλο του πνευματικού. Τώρα, αν θα συζητήσει κάποιο ένα θέμα με τον πνευματικό, η άποψη που θα πει ο πνευματικό είναι η άποψη δική του ή προσωπική, βασισμένη στα πιστεύω του, βασισμένη στι προσωπικέ του εμπειρίε και βασισμένη στον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο ίδιος τη ζωή. Δεν είναι ψυχολόγος ο πνευματικός. Και ούτε ο ψυχολόγο θα σου πει, κάνει αυτή τη σχέση μην κάνει αυτή τη σχέση. Ναι, ένα ψυχολόγο μπορεί να σου πει, με βάση αυτά τα στοιχεία που μου λε, φαίνεται πως υπάρχει κάποια επικίνδυνοτητα στο να μπει σε αυτή τη σχέση. Υπάρχουν κάποια πολύ επικίνδυνα σημάδια. Ναι, τη είπα μακριά. Ναι, τη είπα καρατοξικό και νάρκησο όταν μου είπε κάποια πράγματα, τα οποία ξαναλέω, δεν σας τα λέω, βγάζουν μάτι, δεν σας τα λέω γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθεί η ιστορία. Ακόμη δηλαδή και αν ακούσει αυτό ο τύπος αυτό το βίντεο δεν μπορεί να καταλάβει ότι μιλάμε γι' αυτό γιατί δεν έχω πει τίποτα απολύτως από αυτά που είπε. Το οποίο είναι προσωπικά του δεδομένα και το οποίο πολύ καλά κάνει να πάει να τα συζητήσει με ψυχίατρο, να συνεργαστεί με ψυχίατρο για να γίνει διάγνωση και να κάνει θεραπεία. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές και κυρίως με ψυχωτικές διαταραχές, αλλά και με διαταραχές πιο απλές ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι επισκέπτονται πνευματικό αντιψυχίατρο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιδεινωθεί η ασθένειά τους και να παρουσιάζονται στους γύρω τους και στο περιβάλλον τους ως μη επικίνδυνοι άνθρωποι επειδή είναι θρήσκοι και θεοσεβούμενοι κλπ. Και, λοιπά και λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ορολογιακές βόμβες. Ορολογιακές βόμβες. Πάρα πολύ προσοχή και αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος που είναι ιερέας πνευματικός και εξομολόγος να γνωρίζει ότι κινδυνεύει και η δική του σωματική εκαιρεότητα και ακαιρεότητα των μελών της του όταν περιθάλπει ανθρώπους που έχουν καταφανώς ψυχωτικές διαταραχές και δεν τους στέλνει στο ψυχίατρο. Εντάξει, γιατί ένας άνθρωπος που έχει μια ψυχωτική διαταραχή, η οποία μένει αθεράπευτη, η οποία δεν θεραπεύεται και δεν επιδέχεται θεραπεία, μπορεί κάποια στιγμή να του μπει έμμονη ιδέα ότι για παράδειγμα ο πνευματικό του είναι ο ίδιο ο διάβολο προσωποποιημένο και να πάει να το, να το πιτεθεί. Για παράδειγμα, για να το λέω αυτό, κάτι έχω υπόψη μου. Περισσότερα δεν λέω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και πραγματικά, να ακούει το βίντεο κάποιο ιερέα πνευματικό και εξομολόγο. Καλά κάνει να το έχει υπόψη ότι κινδυνεύει και ο ίδιο εάν έχει στου ανθρώπου που εξομολογούνται κοντά του, ανθρώπου οι οποίοι έρχονται και του λένε παράλογα πράγματα και αυτό αντί να τους στείλει στο ψυχίατρο και να τους ε, σπρώξει το να, στο να πά στο ψυχίατρο, να τους στηρίξει στο να πά στο ψυχίατρο, να τους στηρίξει στο να πάρουν την ψυχοφαρμακοθεραπεία που είναι η αντιψυχωτική θεραπεία την οποία θα επιλέξει ο ψυχίατρος, αντί να τους στηρίξει στο να έχουν τακτικές συνάδειες με το ψυχίατρο, να τους λέει Κοίταξε, είναι του σατανά το ένα και είναι του σατανά το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάποια πράγματα είναι ψυχιατρικά συμπτώματα. Και κάποια πράγματα είναι ψυχολογικά συμπτώματα. Και α πάμε και στι πιο ελαφρύε διαταραχέ. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο που υποφέρει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κατ' επανάληψη ιδιοψυχαναγκαστικέ σκέψει, κάποιε σκέψει που του έρχονται απότομα έντονα μέσα στο μυαλό του, οι οποίε τον ταλαιπωρούν. Ένα σύνηθε παράδειγμα ίδιο ψυχαναγκαστικών σκέψεων από έναν άνθρωπο που υποφέρει από ψυχαναγκαστική διαταραχή είναι για παράδειγμα αν είναι στην εκκλησία και την ώρα που είναι στην εκκλησία χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιλέγει να κατακλείζεται ο εγκέφαλος του από εικόνες άσεμνου περιεχομένου. Από ξέρω εγώ Uh, κάποιες εικόνες που έχει δει στα εξώφυλλα κάποιων περιοδικών 666 που έχει δει στο διαδικτύο ή που έχουν πέσει στο μάτι του. Αυτό το πράγμα είναι σύμπτωμα ιδιοψυχαναγκασμού. Δεν είναι ο σατανάς που βάζει στο μυαλό του ανθρώπου που πάει στην εκκλησία τις εικόνες της πορνό. Είναι σύμπτωμα ιδιοψυχαναγκασμού. Και αυτός ο άνθρωπος αν αντί να πάει στο ψυχολόγο να διαγνωστεί να συνεργαστεί ο ψυχολόγο με ένα ψυχίατρο για να πάρει και την ενδεδειγμένη αντικαταθλιπτική θεραπεία για του ψυχαναγκασμούς και να κάνει παράλληλα και ψυχοθεραπεία ώστε να απελευθερωθεί από αυτό το βάσανο, εάν πηγαίνει μόνο στο πνευματικό, θα ταλαιπωρείται για χρόνια, η κατάσταση του θα, χειροχε... θα χειροτερεύει και τα συμπτώματα του θα αυξάνονται. Συγγνώμη που μιλάω τόσο έντονα. Στο κανάλι επίτηδες επιλέγω να μην μιλάω για θέματα ψυχοπαθολογίας. Επίτηδες επιλέγω. Τελευταίως έχω κάνει ένα θέμα για την ουριακή διαταραχή προσωπικότητας. Δεν είναι που δεν τα ξέρω και δεν τα λέω. Είναι επειδή δεν θέλω να υπάρχουν αυτά τα βίντεο και να τα βλέπει αυτά τα βίντεο κάποιο που δεν είναι ψυχολόγο, που δεν είναι ειδικό και να νομίζει ότι μπορεί να διαγνώσει και να βάλει τα στον ένα και στον άλλον και να του πει: το Έχει αυτή τη διαταραχή. Είδα το βίντεο τη Θέκλα, έχει αυτή τη διαταραχή. Είδα το βίντεο τη Θέκλα, έχει την άλλη διαταραχή. Γι' αυτό δεν κάνω βίντεο για την ψυχοπαθολογία. Όμω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βλέπουμε συμπτώματα σε έναν άνθρωπο τα οποία παραπέμπουν σε τυχόν ψυχολογική διαταραχή, ψυχική διαταραχή, είτε αυτή είναι μια διαταραχή συναισθήματος, όπως είναι η κατάθλιψη σε όλες τις, τις μορφές, όπως είναι το άγχος, όπως είναι η κρίση πανικού, όπως είναι η ψυχαναγκαστική διαταραχή που ανέφερα προηγουμένως, που κάποιος για παράδειγμα μπορεί να έχει ιδιοψυχαναγκασμούς του στυλ, να σκέφτεται ότι πρέπει να πλύνω τα χέρια μου 17 φορές γιατί αν δεν τα πλύνω 17 φορές τα μικρόβια θα με σκοτώσουν κλπ. Ή να θέλει να ελέγχει πόσες φορές τα κλειδιά αν έχει κλειδώσει σωστά τις πόρτες που φύγει από το σπίτι ή να επιστρέφει πίσω στο σπίτι για να σιγουρευτεί ότι έχει κλείσει τα μάτια του υγραερίου κλπ. Τέτοια συμπτώματα τα οποία δεν είναι ψυχωτικά συμπτώματα, δεν είναι συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν ή, είναι επικυνδυ... ή βάζουν τους άλλους σε σημείο που να κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά είναι συμπτώματα που ταλαιπωρούν τον ίδιο τον άνθρωπο και ενδεχομένως προκαλούν αδιόρατη ψυχική κακοποίηση στους οικείους του και στα μέλη της οικογένειας του, γιατί όταν μεγαλώνεις με ένα γονιό που έχει ψυχαναγκαστική διαταραχή και έχει αιμονή με την καθαριότητα, πάρα πολλές φορές θα σου κάνει παρατηρήσεις, πάρα πολλές φορές θα σε υποτιμήσει, πάρα πολλέ φορές θα σου μιλήσει απότομα και άγρια, επειδή η Πρώτη στη έγνοια ενό ανθρώπου με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι να προστατευτεί από τη βρωμιά ή από τα μικρόβια ή από οτιδήποτε άλλο του έχει μπει στο μυαλό και στον ιδιοψυχαναγκασμό του. Επίση, ο ποχονδριασμός. Πώς οι άνθρωποι συνεχώς νομίζουν πως είναι άρρωστοι και συνεχώς μπαίνουν μέσα στο Google και ρωτούν τον Dr. Google για τα συμπτώματα της μιας ασθένειας της άλλης και συνεχώς είναι αυτή που λέμε κατά φαντασία ένας ασθενής. Και ο υποχονδριασμός είναι μια ψυχική διαταραχή η οποία αμήνει αθεράπευτη, ταλαιπωρεί πολύ και τον άνθρωπο που την έχει αλλά και τους οικείους του. Είπαμε, διαταραχές συναισθήματος, κατάθλιψη, άγχος, κρίσης πανικού, Διαταραχή πανικού. Η διαταραχή πανικού είναι μια από τι μεγαλύτερε ταλαιπωρίε που βιώνει ο σύγχρονο άνθρωπο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στι μέρε μα υποφέρουμε από κρίσει πανικού. Ένα άνθρωπο που υποφέρει από κρίσει πανικού, αν πηγαίνει μόνο στο πνευματικό και του λέει να νηστεύει, να εξομολογεί και να κοινωνεί. Να εξομολογείται και να κοινωνεί και θα του φύγουν οι κρίσει πανικού. Δεν θα του φύγουν οι κρίσει πανικού. Πρέπει να πάει στον ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία, να γίνει διάγνωση, να πάει στον ψυχίατρο να γίνει διάγνωση και να του δώσει και το ανάλογα το καταθλιπτικό που χρειάζεται να πάρει για τις κρίσεις πανικού και ίσως και κάποιο άλλο είδους φάρμακο. Δεν είμαι ψυχίατρος εγώ για να σας τα πω αυτά. Έχω σπουδάσει ψυχοπαθολογία, έχω κάνει το μάθημα της ψυχοπαθολογίας και της ψυχοφαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο. Τα γνωρίζω, αλλά δεν είμαι ψυχίατρος για να ξέρω ποιο ακριβώς είναι για ποιον. Τα γνωρίζω έτσι απ' έξω απ' έξω. Λοιπόν, είναι επικίνδυνο πράγμα να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ θρισκόλυπτος και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραλόγες σκέψεις και παραλόγες ιδέες. Έχει, έχει θίξει πάρα πολλά θέματα το, το email της κοπέλας αυτής. Βλέπετε ότι και εγώ μιλάω για πρώτη φορά με το καινούριο μικρόφωνο τόσο έντονα και είμαι περίεργη να δω πώς θα ακούγεται στο τελικό αποτέλεσμα. Αν τώρα υψώνοντας τόσο πολύ τους τόρους θα, θα φανεί αυτό στο, στο αποτέλεσμα που θα, της εγγραφής του ήχου. Όπως βλέπετε έχω εδώ ένα σκυλάκι το οποίο είναι έξαλλο, 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 έξαλλο. Είναι έξαλλο, είναι έξαλλο, τελείωνε μαμά. Τελείωνε με τα βίντεο. Το έχει παρακάνει. Ναι, το έχω παρακάνει, αλλά και εσεί. Για να σα γράψω εγώ προσωπικά. Μακριά. Φύγε, τρέξε να σωθεί ή σώθηκε. Σημαίνει ότι ω ψυχολόγο σε αυτό που με έχετε γράψει. Έχω δει τεράστιες κόκκινες σημαίε και πιθανή επικινδυνότητα για σωματική κακοποίηση και ψυχική κακοποίηση. Ούτε τη μια είναι καλή ιδέα να την έχουμε, ούτε την άλλη. Και προσοχή μακριά από ψυχοπαθολογικές έλξεις. Σκυλάκι θα πας τη βόλτα σου. Τελείωσα. Γεια σας!